ο σύντροφος Σωτήρης. Ναι, για την κάμερα μόνο. Δεν ξέρω, ποια είναι η κάμερα πίσω. Δεν είναι κάμερα, νο κάμερα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι γίνεται μια καθαρά αντιφασιστική εκδήλωση για πρώτη φορά στη Σαλαμίνα. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι υπάρχει νεολαία σε αυτή την αίθουσα. Και επίσης ότι υπάρχουν και παλιοί σύντροφοι και νέοι σύντροφοι που ξανασυναντιόμαστε. Σε μια περιοχή που χαρακτηρίστηκε και από τοποθετήσει σαν δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, επειδή πήρα τον λόγο, σκεφτόμενος ότι μέσα αυτή την αίθουσα περισσότεροι έχουμε πάνω κάτω την ίδια ανάλυση. Επομένως, αυτό μας ενδιαφέρει το από εδώ και κάτω. Δηλαδή, πώς απαντάμε στον φασισμό, πώς αντιμετωπίζουμε τις φασιστικές προκλήσεις, πώς μπορούμε σε μια διαδικασία για να τους αγγίσουμε. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει, ακτινογραφώντας λίγο το νησί, να έχουμε υπόψη μας ότι ναι, μεν υπάρχει μια θάλασσα μικροαστισμού, όχι θάλασσα μεταξύ Σαλαμίνης και Κορίνθιος, μέσα στο νησί, και συντηρητισμού που σε επιδέχει γύρω από το κέντρο του νησιού, από εδώ που είμαστε, από την Κούλουρη. Αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό κάπως έχει αντιστραφεί. Η κατάσταση είναι λίγο αντιφατική. Δεν προσπαθώ να καλύνω τα πράγματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού απευθυνόμαστε. Μπορεί η Χρυσή Αυγή να χτύπαγε ποσοστά από το 2012 στο νησί Τρίτο Κόμμα, αλλά από το 2012 που ο ΣΥΡΙΖΑ ο τότε, έτσι, με εκείνο το πρόγραμμα, δεν μιλάμε για την σημερινή κυβέρνηση, κατάφερε να πάρει πρωτιά στο νησί, σε ένα νησί που η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αλώνησαν. Δύο φορές, και το Μάιο του 2012 και τον Ιούνιο του 2012, έδειχνε από τότε ότι υπάρχει μια πόλωση στο νησί και έδειχνε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι ριζοσπαστικός. Το πρόβλημα είναι να τον βρούμε, το πρόβλημα είναι να συνδεθούμε. Και υπάρχει ένα αντικειμενικό, μια αντικειμενική δυσκολία εδώ στο νησί, ότι κατά τη γνώμη μου οι άνθρωποι ζουν σε ένα νησί το οποίο είναι ομόσπονδο. Δηλαδή κάποιοι ζουν στα Βασιλικά και είναι εκεί οι περιοχές, κάποιοι ζουν στα Σελήνια, κάποιοι ζουν στα Περιστέρια και δεν έρχονται σε επαφή με το κέντρο. Έχει να κάνει με το πώς λοιπόν εμείς κινιόμαστε στην περιοχή. Επομένως, ας το κρατήσουμε αυτό και δεν είναι μια αντίληψη ή προσπαθούμε μια καταγραφή, ας πούμε, προσωπική. Έχουμε στοιχεία για αυτό, που γεγονότα. Από το 2010 που η ναυμαχία έχει δημιουργηθεί και δράσει στο νησί, γίνανε κινήσεις που δεν γίνανε και σε άλλες περιοχές που συσπήρωσαν κόσμο. Πήγαν τετάρτες, κάθε τετάρτη που είσοδος του κέντρου υγείας γινόταν κατάληψη για να πει ο κόσμος να πληρώνει το περίφημο 5 ευρώ τότε και γινόταν από πολίτες μαζί με την κίνηση στα βαχεία. Είχε γίνει κατάληψη σε πλήρως εφερειμπόδη, συμβολική κατάληψη, μπήκαμε μέσα χωρίς να πληρώσουμε ακριβώς για να ανοίξουμε το θέμα των θαλασσίων συγκοινωνιών. Είχαν γίνει η ειδοποίηση για τα χαράτσια μπροστά στο Δημαρχείο, βάτσι και ασφαλίστη μας είχαν περικυκλώσει όταν ο Βενιζέλος είχε έρθει εδώ, ας πούμε, για να θυμίσει το μνημόνιο. Ήταν πρωτοβουλίες σε ένα νησί δεξιό, συντηρητικό κλπ. Το οποίο όμως είχε ανοίξει έναν δρόμο. Και νομίζω ότι αυτό το νήμα πρέπει να το πιάσουμε και σήμερα με τις αντιφασιστικές δράσεις. Η γνώμη μου είναι ότι το πώς αντιμετωπίζουμε το φασισμό, γιατί αυτό είναι το που μας καίει αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι κολλάμε κυρίως στο κομμάτι της ανάλυσης. Νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας τρία επίπεδα. Αν σκεφτούμε κάποιον ο οποίος είπε ποιος είναι ο τρόπος, ποιος είναι ο τρόπος, ο οποίος ήταν ο Χίτλερ. Αναφέρθηκε μάλλον στον Χίτλερ, όταν ανέβηκε στην εξουσία, κάποια στιγμή είπε ότι το μόνο που θα μπορούσε να μας είχε κάνει να ιτηθούμε είναι αν οι αντίπαλοι μας είχαν συνειδητοποιήσει ποιες αρχές μας κατευθύνουν από τότε που είμαστε νεαρό κίνημα και θα μπορούσαν τότε να μας είχαν τσακίσει με τη μεγαλύτερη βανασότητα. Είναι μετάφραση στα γερμανικά, έτσι τα λέγαμε, με τη μεγαλύτερη βανασότητα. Δηλαδή, μας λέει με ποιο τρόπο πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε για να μην γίνουμε αυτό που έγιναν εκεί. Δεν ισχυρίζομαι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και άρα μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο, αλλά ο φασισμός με οποιαδήποτε μορφή παραμένει επικίνδυνος. Επομένως, νομίζω ότι σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι ο σκληρός πυρήνας τους και τα θάγματα εφόδου. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στον κόσμο ότι δεν είναι θέμα δημοκρατίας να μην επιτρέπεις στο φασισμό.
φασίστα να εμφανίζεται. Έτσι, μιλάμε για γραφεία τα οποία δεν είναι γραφεία, είναι ορμητήρια, ας πούμε, εγκληματιών. Όπως αυτοί δεν δέχονται επιχειρήματα, μιλάμε για αίμα, φυλή, κέντρος. Και επειδή είναι χαρακτηριστικό στους Ναζί ότι αυτό που θέλουν να σπείρουν και με την κίνηση του πραγμάτων που είναι ο φόβος, χρειάζεται και εμείς, κατά τη γνώμη μου, αντίστοιχα να τους περιορίζουμε και να τους βοηθήσουμε. Και επομένως, νομίζω ότι και ο ρόλος που παίζει εδώ η Όρμα είναι πολύ σημαντικός. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πέρα από το στενό πυρήνα τους, σε μια περιφέρεια, σε ένα περίγυρο ο οποίος επηρεάζεται από τις φασιστικές ιδέες, νομίζω πρέπει να έχουμε κατά νου ότι και υπόθηκε συζήτηση ότι κάποιος τους έστρωσε στον δρόμο και τους έστρωσε στον δρόμο όχι γιατί κάποια στελέχη ήταν μέσα στην Δημοκρατία και μετά φύγανε και πήγαν στον Ελλάδο και πήγαν στην Μισή Αυγή. Αλλά το ίδιο το σύστημα καλλιεργούσε αυτές τις ιδέες. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη δολοφονία αφήσαν, σκεφτούμε, ποιος μιλάει για ανακατάληψη ας πούμε, των πλατιών, επειδή οι πλατείες μας έχουν καταληφθεί ως μετανάστες. Ο Σαμαράς μιλάει. Τι έκανε να μείνει στην Αθήνα όταν βοηθούσε και αυτός σε επιχειρήσεις σκούπα. Τι έκαναν τα κανάλια όταν γίνανε το ρατσιστικό δηλητήριο. Καλλιεργούσε όλο αυτό το έδαφος. Επομένως, το δεύτερο επίπεδο είναι ότι επειδή εμείς δεν έχουμε ταραμείνει η έντετη κυβέρνηση, είναι οι γειτονιές. Υπόθηκε οι γειτονιές και τα σχολεία, αλλά είναι πολύ κρίσιμο, διότι οι φασίστες άφησαν την επιρροή τους σε αυτούς τους πόρους. Δηλαδή σε πράγματα στα οποία δεν απαντούσε η αριστερά, προσπαθούσαν να δώσουν απάντηση. Στην ανεργία, στην ανεργία. Εντάξει, μπορεί να λέγανε θες εργασίες μόνο για Έλληνες. Στην αλληλεγγύη, στην αλληλεγγύη. Μπορεί να κάνανε, ας πούμε, μούφα. Κινήσει αλληλεγγύη, αλλά τι κάνανε. Εκεί λοιπόν όπου αφήνει καινούριο είδου πυρών, άρα είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, δράσεις, κοινές δράσεις, ας είναι αυτή η επίλυση μια αφετηρία. Δεν το λέω σαν ευχή, δεν πιστεύω στις ευχές. Δεν θέλω ότι να δούμε με ευχές, αλλά με δράσεις. Επομένως, καλό να είναι αυτή η εκδήλωση πρώτη κίνηση δράσεων συγκεκριμένων από τις πιο απλές που έχουν τη σημασία τους. Μπορεί να είναι μια συζήτηση, μπορεί να είναι προβολή ταινία, μπορεί να είναι ένα happening, μπορεί να είναι εξόδηση στα σχολεία, μπορεί να είναι οτιδήποτε τέτοιο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, απευθυνόμενοι σε όλους, δασκάλους, καθηγητές, συλλόγους, πολιτικούς, όποιος είναι μέσα. Εμείς ως ναυαρχία είμαστε μέσα σε αυτό. Και πέρα τη δράση, νομίζω σε ένα τρίτο επίπεδο είναι και η ίδια η προπαγάνδα. Και εγώ αυτό που έχω δει, ας πούμε, σε όλη την πολιτική μου και ατομική μου ζωή, είναι ότι τελικά το κομμάτι των ιδεών και των επιχειρημάτων παίζει ρόλο και στην καθημερινή ζωή. Προφανώς θα διαδηλώσουμε, προφανώς θα μοιράσουμε προκυρήσεις, προφανώς θα γράψουμε συνθήματα. Αλλά χρειάζεται και εκεί που είμαστε, δίπλα. Προσωπικά εγώ είμαι με παιδιά, έτσι, γιατί κάνω μαθήματα, είμαι σε εφηβιστήριο. Πολλές φορές ακούσω ένα παιδί να λέει σε ένα άλλο, άντε ρε Πακιστανέ. Αν εκεί να το αφήσει και πει, εντάξει, και τι έγινε, εγώ θα το δράσει, άμα το πάρω, θα το δείξω, να το δείξω. Όχι, είναι και αυτό, είναι και πολύ, πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πώς θα αποδομεί αυτά στην καθημερινή ζωή, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν έχει σημασία. Με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, εγώ εκείνο που το ένα παιδί είπε στον άλλο άντρα, είπα και στα νέα, του να του πω, γιατί είναι χριστιανό αυτό, δεν του θαυμάζει. Μου λέει, γιατί δεν του θαυμάζω. Σκέψω ότι είναι ένα άνθρωπο που καθαρίζει τα τζάμια και μιλάει δύο γλώσσε. Τα δικά του και τα ελληνικά μου είναι πολύ δύσκολη γλώσσα. Και εμεί εδώ μέσα δεν μπορούμε να συνοηθούμε, α πούμε. Ή σκέψω ότι αυτού, το πρώτο που κάνει σύρωε, όπω τέτοια τι ταινίε του Χολιγκούτ, άνθρωποι που περπατάνε χιλιάδε χιλιόμετρα χωρί τροφή και νερό από τη χώρα του κυνηγημένοι άνθρωποι εδώ. Τέλο πάντων, για να μην τώρα. Θέλω να πω ότι χρειάζεται και στην καθημερινότητά μας το ταμείο προπαγάνδα δεν είναι μόνο τα κείμενα που βγάζουμε, είναι όλα αυτά. Σκεφτούμε ο καθένας πού ζει, πού εργάζεται, με ποιους αναστρέφεται. Μπορεί στην καθημερινή του δράση να πολεμάει με αυτόν τον τρόπο τον ρατσισμό, τον εθνικισμό και οτιδήποτε ας πούμε γίνει αντιφασισμό. Και από εκεί και πέρα, σε κοινές δράσεις νομίζω θα δώσουμε μαζί τη μάχη και είμαστε διαθέσιμοι και για το Σάββατο ως πρώτη κίνηση στο πέρασμα.